σήμερα από τις πιο μεγάλες εκκλησίες μέχρι τα πιο μικρά ξοκλήσια, ο Ελληνισμός, η Ορθοδοξία, γιορτάζουμε την κοίμηση της Θεοτόκου. Ήθελα ειδικά αυτή τη μέρα να βρεθώ σήμερα εδώ, στην Τίνο, η οποία γιορτάζει τα 200 χρόνια από την έβρεση της θαυματουργού εικόνας. Σήμερα η σκέψη μας κατευθύνεται στις ένοπλες δυνάμεις, σε αυτές και σε αυτούς, οι οποίοι φροντίζουν ώστε όλοι εμείς να είμαστε ασφαλείς, σε αυτούς οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους στην άνηση μάχη με την πύρινη λέλαπα. Γνωρίζουν πάντα ότι η πολιτεία θα βρίσκεται κοντά τους και θα τους στηρίζει. Ο 15 Αύγουστος είναι μια μέρα ταυτισμένη με την ελπίδα και την αισιοδοξία. Και έχουμε κάθε λόγο σήμερα, ως Ελληνίδες, ως Έλληνες, να είμαστε πιο αισιόδοξοι για το μέλλον. Παρά τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουμε, η χώρα μας έχει ξεπεράσει πια μια υπερδεκαετή κρίση και έχει κάθε δικαίωμα να ατενίζει το μέλλον με περισσότερη ελπίδα, με περισσότερη αισιοδοξία. Αυτές οι δύο λέξεις εξάλλου είναι τόσο ταυτισμένες με την μεγάλη σημερινή γιορτή. Εύχομαι σε όλες και σε όλους τις εορτάζουσες, στους εορτάζοντες, στη σύζυγό μου η οποία γιορτάζει και αυτή, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά όμως σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα, είτε βρίσκονται στην Ελλάδα, είτε βρίσκονται παντού στον κόσμο. Σήμερα γιορτάζει όλος ο Ελληνισμός, γιορτάζει όλη η Ορθοδοξία. Χρόνια πολλά και καλά.